Φραντζούλα. Πώς εσύ το κάνεις το τσουλούφι στο πλάι τώρα. Αυτό. Αλλά άλλο να φτάσει μέχρι εδώ σε μια μέρα. Αν βάλεις extension θα δώξεις και εσύ έτσι. Λείτε να φαίνεται το κόλλημα. Εντάξει παιδιά, δεν είναι άσχημος ο... Παιδιά, είναι ερωτεύσιμος ο άνθρωπος. Άλλο τον κοντό. Να σου πω Ελεάνα, εντάξει κάτσε φρόνημα. Είναι κοντό. Τι είπε. Στη σας αρέσουνε οι όχι τόσο ψηλοί. Ναι. Παιδιά, μια χαρά είναι το παιδί. Εμείς είμαστε πολύ ψηλές. Απλώς... Για τέν την παιδιά. Είναι... Και είναι, πολύ... είναι και ευγενικό παιδί. Είναι συμπαθής. Πολύ. Πολύ. Και είναι και ο άρθιμος. Φαγωθήκατε. Πολύ δεν είναι τόσο. Είναι και ο άρθιμος Ανανιάδης, μην το ξεχνάμε. Είναι πολύ ψηλό. Ζηλεύει το παρέλ που είναι τέρατα εδώ όλοι. Ναι, είστε όλοι πανύψηλοι. Ποιος είναι τέρατα. Θεόρατη. Είναι όσο ύψος έχεις με αντικειμενικά. Όταν το βλέπει. Σου δηλαδή. Είπα ότι είναι ωραίο άνθρωπο, αλλά μην λες ότι είμαι και τέρας. Είναι πιο ωραίο όπως είναι. Για θα έχει δει πρώτα στα τέρα. Δεν το παίζει ωραία. Α, τι! Κάθε φορά που ερχόμαστε στο πλατό, λέει στη Φέη. Φέη, Φέη, στο πρόμο να βγούμε όλοι μπροστά. Να φανεί το ρούχο. Μπροστά, μπροστά. Λέει η Φέη Καψαρή, παιδιά, πού να πάμε για αρχή. Μπροστά, μπροστά, μπροστά. Τρέχει και σπρώχνει κατευθείαν να πάει και να φανεί έτσι κατά τα άλλα. Δεν το παίζει ωραία. Που ζήτησα χθε να κοιμηθώ στην Αθήνα, μου σιώνιζε και δεν κανένα δεν. Αφού έχω το σκύλο, εγώ σου λέω, θα κοιμηθούμε το λαμπρό. Θα κοιμηθούμε μαζί στο μόνο κρεβάτι. Τι να σε φιλοξενεί στην Αθήνα, τίποτα. Να δει τι άνθρωποι. Κώστα μου, με τη μαμά και τον παπά να φύγεις και τη σάσα στο σπίτι. Αυτό είπα. Αυτό τέλος μετά.